Απόστολο Μπαρέι στο άφημα της δισκοπορίας. Καλώς όρισες και σε ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας για συνέντευξη. Εγώ ευχαριστώ. Απόστολε, θα αρχίσω με τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Ρίο. Ένα όνειρο σου έγινε πραγματικότητα. Βρέθηκε στον τελικό και κατέλαβε στην 8η θέση, γράφοντας ακόμα μια σημαντική επιτυχία για τον κυπριακό στίβο. Ερχόμενος στην Κύπρο, έκανες τον αγωνιστικό σου απολογισμό. Θεωρείς ότι είχες δώσει το 100% της κλάσης και το δυνατοτήτων σου στον αγώνα? Ο στόχος ήταν να ήμουν στον τελικό. Από το 2012 που το είχα βάλει στο στόχο μου, εντάξει, για μένα ο στόχος ήταν να πάω στον τελικό. Πήρα και μια θέση στην τελική οχτάδα. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Το αν έχω δώσει το 100% σε μια τέτοια μεγάλη διοργάνωση όπως είναι η Ολυμπιακή, δεν μπορώ να πω ότι δεν έχω δώσει τον καλύτερο μου αυτό. Προσπάθησα το καλύτερο. Μπορεί να μην βγήκε μια μεγάλη βολή, αλλά είμαι πολύ ικανοποιημένος από τη θέση που έχω πάρει. Πώς βίωσες τη ζωή στο Ολυμπιακό χωριό? Εντάξει, ήταν αρκετά καλές οι συνθήκες. Δεν ήταν καλύτερα από το Λονδίνο, αλλά για Ολυμπιακούς Αγώνες, με όσα είχαμε ακούσει πριν πάμε στη Βραζιλία, ήταν αρκετά καλή. Πέρασαν οι αγώνες, πήγαν πολύ καλά. Για όλους τους αθλητές πιστεύω, δεν είχαμε αρκετά προβλήματα, υπήρχαν μικροπροβλήματα, αλλά ήταν ικανοποιητικά. Η Κύπρος θα σε χαρίσει τους επόμενους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο 2020. Εντάξει, έχω βάλει καινούργιους στόχους πλέον μετά από αυτήν την Ολυμπιάδα. Θέλω να είμαι στην επόμενη Ολυμπιάδα του Τόκιο, αλλά εξαρτούνται πάρα πολλά. Δηλαδή? Θέλω να το αφήσω μέχρι εδώ. Εξαρτούνται πάρα πολλά. Η προετοιμασία σου πότε ξεκινά και ποια είναι τα επόμενα αγωνιστικά σου σχέδια? Έχω ξεκινήσει την προετοιμασία μου για τη νέα χρονιά. Ο στόχος μου είναι για τη νέα χρονιά οι Μεσογειακοί Αγώνες, που θέλω ένα μετάλλιο. Και μια καλή θέση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στο Λονδίνο το 2017. Να ξαναπαναλάβω την επιτυχία του 2015 στο Πεκίνο. Η προετοιμασία σου θα είναι καθαρά στην Κύπρο ή θα μεταβήσει και σε άλλη χώρα με εξωτερικό? Δυστυχώς δεν μπορώ να είμαι συνέχεια στην Κύπρο. Θα προγραμματίσω την προετοιμασία μου όπως κάθε χρόνο στην Αφρική σίγουρα. Τον πόσο καιρό είναι θα το μιλήσω με τον προπονητή μου. Το μήνυμα σίγουρα θα είναι ένα μήνα. Και μετά οι επόμενες που θα ακολουθήσουν είναι αναλόγως τι αγώνες και πότε είναι οι πρώτοι αγώνες που θα λάβουμε μέρος. Τι ήταν εκείνο που σε έσπραξε να ασχοληθείς με τον πρωταθλητισμό και ειδικότερα με τη δισκοπορία, διότι είσαι μηχανολόγος-μηχανικός? Μηχανολόγος-μηχανικός ήταν κάτι που μου άρεσε από μικρός, από τον πατέρα μου που ασχολούμαι με τα αμάξια. Όταν ήμουν μικρός πήγαινα στις ακαδημίες του ACB. Δοκίμασα όλα τα αγωνίσματα, δεν είχε κάτι στις ακαδημίες που να με τραβήξει. Δοκίμασα τη δισκοβολία στα 15 μου και από τότε μου άρεσε και συνέχισα. Ποιος πρόεδρος των αθλητών έχετε αρχίσει κάποιες συζητήσεις για το θέμα της αποκατάστασης των αθλητών? Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η επίλυση αυτού του σημαντικού ζητήματος? Και πόσο σημαντικό είναι για την ψυχολογία ενός αθλητή που ασχολείται με τον πρωταθλητισμό να γνωρίζει ότι όταν θα κρεμάσει τα παπούτσια του θα μπορεί να έχει ένα μισθό? Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περιμένουμε, δεν έχουμε κάποια αποτελέσματα ακόμη. Προσπαθούμε για το καλύτερο φυσικά, όχι μόνο για μας τώρα, αλλά και για τους υπόλοιπους αθλητές που θα έχουν ένα στόχο για μια μεγάλη επιτυχία και να ξέρουν ότι θα ανταμυφθούν με κάτι ανάλογο. Ξεκινήσατε κάποιες επαφές, θα έχετε άλλες, κάποια επαφή με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας? Περιμένουμε, έχουν κάνει κάποιες επαφές, ο ΚΟΑ και η ΚΟΕ βασικά, οι Πρόεδροι. Από την Επιτροπή των Αθλητών δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι προς το παρόν. Περιμένουμε από τους αρμόδιους και μετά θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και εμείς σαν Επιτροπή. Ως αθλητές, αντιμετωπίζετε κάποια προβλήματα? Ποια είναι αυτά, γιατί είναι αυτό που ζητάτε από τους αρμόδιους φορείς? Εντάξει, σίγουρα θέλουμε να έχουμε ίσα μεταχείριση όλοι οι αθλητές, να έχουμε τη στήριξη, γιατί χωρίς τη στήριξη δεν θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Θυσιάζουμε πάρα πολλές ώρες στο γήπεδο και αρκετά άλλα προβλήματα που έχουμε που δεν βγαίνουν έξω, ή τραυματισμοί,
Πάρα πολλά, γιατί και σίγουρα και οι μισθοί μας δεν τους έχουμε στην ώρα τους όπως κάποιοι σε κάποια άλλα αγωνίσματα. Δυσκολευόμαστε όλοι με τα ενίκια μας και με διάφορα άλλα πράγματα, φυσιοθεραπείες. Θέλουμε να, σίγουρα να βοηθηθούμε. Δεν είμαστε ποδόσφαιρο, είναι στίβος και όλοι το γνωρίζουν. Και ελπίζουμε με τη νέα χρονιά να είμαστε ακόμα πιο ευνοημένοι, να το πούμε. Πιστεύεις ότι ο Κυπριακός στίβος έχει μέλλον, υπάρχει ενδιαφέρον από νέους αθλητές? Υπάρχει πάρα πολύ μέλλον. Ήδη το απέδειξαν οι νέοι μας αθλητές που έλαβαν μέρος στην Ολυμπιάδα, όπως είναι ο Μίλαν. Με την πρώτη του συμμετοχή να ήρθε 7ος. Και υπάρχουν και άλλοι πολλοί αθλητές που ακολουθούν, απλώς χρειάζονται τη στήριξη. Γιατί ναι, είμαστε σε δύσκολη οικονομική κατάσταση όλοι μας, το κράτος, αλλά για να έχουμε μελλοντικούς πρωταθλητές χρειαζόμαστε ένα μακροχρόνιο πλάνο όπως κάνουν και οι υπόλοιπες χώρες. Και τελειώνοντας, ποιο μήνυμα θες στον κόσμο και ιδιαίτερα στη νέα γενιά για να έρθουν κοντά στον αθλητισμό? Εντάξει, όλοι πρέπει να δοκιμάσουν τα αγωνίσματα του στίβου. Δεν είναι μόνο τα ομαδικά αγωνίσματα, υπάρχουν και τα ατομικά που είναι εξίσου καλά. Και σίγουρα τους νέους που ασχολούνται ήδη με τον στίβο ή και τα άλλα αγωνίσματα να βάζουν στόχους και να κάνουν όνειρα. Και όλα θα πετύχουν. Και αυτοί που δεν ασχολούνται με τον αθλητισμό, τι μήνυμα θα τους έστελες? Σε αυτούς η γυμναστική φέρνει υγεία. Να γυμνάζονται και έστω και σπίτι τους, έστω σε κάποιο γυμναστήριο, γιατί προσφέρει υγεία στο σώμα μας. Και ο αθλητισμός είναι και κοινωνία, είναι κοινωνικό. Είναι ένα άλλο κομμάτι που μπορείς να αποκτήσεις χαρακτήρα μέσα από τον αθλητισμό, να γνωρίσεις κόσμο και πολλά άλλα διάφορα που μπορεί να σου προσφέρει μόνο ο αθλητισμός, τα ταξίδια, νέους αθλητές από διάφορες χώρες. Και πάνω απ' όλα στους μικρούς μπορεί να τους διαμορφώσει και να τους κάνει έναν καινούριο χαρακτήρα και να τους κρατήσει μακριά από κακές αναστροφές, να το πούμε.